Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα κατευθείαν στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, την κυρία Ρένα Δούρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Και υπεύθυνη περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής εκ μέρους της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτή η τελευταία ιδιότητα, δεν την ανέφερα για να πω άλλη μία, απλώς κουμπώνει και με την προηγούμενη όταν κάνουμε συζήτηση για πλημμύρες κλπ. Επειδή ξέρετε όσο λίγη αυτή την ιστορία, τα έχετε διαχειριστεί. Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο για όσα έγιναν στη Μάνδρα, φαντάζομαι δεν πέσατε από τα σύννεφα. Όχι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι συνεχίζω να πέφτω από τα σύννεφα. Mm-hmm. Όταν γίνεται, τεχνουργείται μία προσπάθεια. Ευτυχώς όχι τόσο έντονη, όσο να σας πω την αλήθεια την περίμενα, ναι, να παρουσιαστεί ότι η απερχόμενη ειδικούσα παράταξη που είχα την τιμή να προείσταμε, η δύναμη ζωής, ευθύνεται για όσα είδαμε τόσο στην Κινέτα, μην σας πω και για τη Ρόδο, όπου να στείλουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της Θανούσης. Mm-hmm. Αλλά τα νούμερα νομίζω είναι εδώ για να μας πούνε ότι παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης των επιτοπλίστων, οι αυτοδιοικητικοί που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ήταν ιδιαίτερα ταπεινοί. Ναι. Ακόμα και ο κύριος Πατούλης που δεν συνηθίζεται, ας πούμε, να τον χαρακτηρίζουμε ως ταπεινό, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι στην ευρύτερη περιοχή εμείς παραδώσαμε μια σειρά πολύ σημαντικών έργων και μάλιστα όχι αποσπασματικών έργων, κύριε Μελιγκόνη. Θα ήταν ενδιαφέρον να καλέσετε στην εκπομπή σας τον ίδιο το Δήμαρχο Μεγαραίων, mm-hmm, να σας μιλήσει και για τα ποσά και για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή που είναι σε εξέλιξη. Παραφωνία ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης και οι δηλώσεις του ότι δεν έχει γίνει κανένα έργο στην ευρύτερη περιοχή. Και γιατί λέω ότι ήταν παραφωνία? Διότι υπήρξε αντιδήμαρχος Μεγαραίων και ίσως ο επανεκλεγής στρατηγός δήμαρχος κάτι ήξερε και τον έστειλε στο ψηφοδέλτιο του κ. Πατούλη. Όμως, θέλω να σας πω ότι όπως είδαμε και στη Ρόδο, mm-hmm, όπως βλέπουμε μόλις τις προηγούμενες μέρες στη Γαλλία, για μένα είναι τεράστια ευθύνη το χαρτοφυλάκιο που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και που δέχθηκε ομόφωνα η πολιτική γραμματεία, διότι θέλω να σας πω είναι η πρώτη φορά που ορίζεται τέτοιου είδους χαρτοφυλάκιο, mm-hmm, δηλαδή κλιματικής αλλαγής. Δυστυχώς, ως κράτος μέλος, συνηθίζω να λέω ένα κράτος μέλος που είναι αλακάρτ ευρωπαϊκό, δηλαδή mm-hmm, προστρέχουμε να υλοποιήσουμε δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας όσον αφορά τις συντάξεις, τους μισθούς, αλλά αφήνουμε το χρόνο να περάσει όσον αφορά τις καλές ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές που έχουν να κάνουν με τα έμφυλα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γέννη ή την κλιματική αλλαγή. Επομένως είναι τεράστια ευθύνη πριν να πω για τιμή. Μέχρι τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε την εργαλειοποίηση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ναι. Ιδίως το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αντιμετώπισε τις εθνικές τραγωδίες και αντιμετωπίζει, αν θέλετε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, mm-hmm, με μια μικροπολιτική λογική. Όμως η κλιματική αλλαγή ήρθε για να μείνει. Αν μου επιτρέπετε, έτσι το πιο δημοσιογραφικό πιασάρικο, πρέπει να σοβαρευτούμε. Ανάμεσα στους 17 στόχους του ΟΗΕ, ο 13ος αφορά την κλιματική αλλαγή. Ναι. Και ο στόχος μας ως αξιωματική αντιπολίτευση είναι να πάρουμε, αν θέλετε, τη συνέχεια όσων προσπαθειών γίνανε αυτά τα 4,5 χρόνια για τους περιφερειακούς σχεδιασμούς κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανη, ήταν η τελευταία υπογραφή που έβαλα. Και η Αττική έχει περιφερειακό σχεδιασμό για την κλιματική αλλαγή. Ο στόχος είναι λοιπόν εν ώψη και του συνεδρίου, εν ώψη και της ανάληψης εκ νέου της διακυβέρνησης του τόπου, γιατί αν αφήσουμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση τα πράγματα δεν θα είναι καλά για την πατρίδα μας, mm-hmm, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τζίπρα Ριδούρου, για τον τόπο δεν θα είναι καλά. Το πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζεται με επικεφαλής τον κύριο Σταθάκη θα πρέπει να διατρέχεται, mm-hmm, από μια λογική που λέει ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε για να μείνει. Να πούμε εδώ ότι διαβεβαίωσε μόλις χθες ο κύριος Σταθάκης επ' αυτού που τον είχαμε εδώ και μας ανέλησε ακριβώς το πώς θα το κάνει το πρόγραμμα. Να το δω, mm-hmm, με συγχωρείτε, ήμουν στην Όχι, θέλω να πω ότι επειδή ήταν και υπουργός περιβάλλοντος. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή, γνωρίζει για παράδειγμα, όπως και ο Σωκράτης Φάμελος, mm-hmm, ότι εκκρεμούσε για την πατρίδα μας να γίνουν τα σχέδια πλημμύρας. Ναι. Ήδη από το 2013. Άρα, βλέπουμε από πίσω εικόνες μιας περιοχής
που για πρώτη φορά επιχειρήθηκε η προστασία της μετά το 2013 και μετά το 2015, όταν εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, κύριε Μελγκόνη, τι κάναμε. Πήραμε τα σχέδια πλημμύρας και αντί να πηγαίνουμε να κάνουμε εμβαλωματικά έργα, τα οποία πολλές φορές είναι γενεσουργές αιτίες πλημμυρικών φαινομένων, δηλαδή ουσιαστικά σπρώχνουν τα νερά στον παρακάτω Δήμο. Ναι. Πήραμε λοιπόν τα σχέδια πλημμύρας και προσπαθήσαμε να δουλέψουμε στο σύνολο της Αττικής. Γι' αυτό και αφήσαμε παρακαταθήκη για πρώτη φορά, δεν το έχει ξανακάνει άλλος Περιφερειάρχης, 514 εκατομμύρια και 148 αντιπλημμυρικά έργα σε εξέλιξη, 164 μαζί με τις μελέτες. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής με όσους μας παρακολουθούν. Απεχθάνομαι το ρόλο της Κασάνδρας. Η αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων μαζί με ένα λεκανοπέδιο το οποίο το έχουμε καταστρέψει, χρειάζεται μία θωράκιση που υπερβαίνει το διψήφιο αριθμό των δισεκατομμυρίων. Ναι. Ξαναλέω όμως ότι οι στόχοι του ΟΗΕ που πρέπει να ενσωματωθούν στην εθνική μας πολιτική καταρχάς αφορούν τους φτωχότερους ημών. Ναι. Διότι οι φτωχότεροι είναι πιο ευάλωτοι. Άρα προσπαθείτε να πείτε, αν καταλαβαίνω καλά, ότι το να μιλάει κανείς για κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα θέμα πολυτελείας. Ναι, προσπαθώ να το πω και σας ευχαριστώ. Ως δημοσιογράφος βγάζετε τον τίτλο. Μέχρι τώρα στην πατρίδα μας, δυστυχώς, κλιματική αλλαγή ή οικολογικά κινήματα ή η οικολογική σκοπιά, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο συντάσσεται ένας προϋπολογισμός. Ναι. Περίπου είχε καταστεί καρικατούρα. Δηλαδή ότι είναι κάποιοι και κάποιες που συγκινούνται όταν βλέπουν τα αντίστοιχα ντοκιμαντέρ του National Geographic με τις μαμάδες αρκούδες, ενώ λιώνουν οι πάγοι, να προσπαθούν να διασώσουν τα μωρά τους. Ναι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Γι' αυτό και άλλωστε, μαζί με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, ανέλαβα και την ευθύνη της ενέργειας. Δηλαδή, το πώς θα δούμε τα ζητήματα του ενεργειακού αποθέματος, πώς θα προχωρήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι θα κάνουμε με τη ΔΕΗ, συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, όπου επαναλαμβάνω, ο Γκουτιέρες, όχι ο Τσίπρας και η Δούρου, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνει λόγο πια για κλιματική κρίση. Ναι. Και συνδέεται ακόμα και με το προσφυγικό μεταναστευτικό, κύριε Μελγκόνη. Διότι τα στοιχεία που έχουμε από τις ευρωπαϊκές αναφορές, από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν, είναι ανησυχητικά. Και συνδέουν τις προσφυγικές μεταναστευτικές ροές με την κλιματική αλλαγή και μας λένε ότι το 2050, εάν συνεχίσουμε έτσι, δηλαδή αν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προωθήσουν τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το πράσινο κλιματικό κεφάλαιο και για την κλιματική αλλαγή, και βεβαίως αν δεν γίνει κάτι και στις υπόλοιπες υπήρους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ροές που μπορεί να ανέρχονται ακόμα και στα 20 εκατομμύρια. Αυτό που λέμε κλιματικοί πρόσφυγες. Ακριβώς. Πριν συνεχίσουμε σε αυτή τη συζήτηση, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το πρώτο κομμάτι, είπατε ότι ήταν παραφωνία οι δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη. Ναι, ναι. Όμως εκτός από τον αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη που σας γυρίζω τώρα πίσω στα πεζά όχι, και όχι, αυτά. Δεν είναι καθόλου πεζά, διότι διακινδύνευσαν εκ νέου ζωές εντός των διοικητικών ορίων της Αττικής. Και επίσης να σας πω κάτι. Βρείτε μια γυναίκα, λέω γυναίκα γιατί συνήθως εμείς παίρνουμε το φόρτο εντός της οικίας, να σας πει ότι αυτή η λάσπη θα της πάρει καιρό να τη βγάλει από την οικοσκευή, κάτω από τα κρεβάτια των παιδιών της, η υγρασία των ρούχων και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν είναι ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε εκ νέου μια ανθρώπινη ζωή ή που οι νεκροί ήταν στη Ρόδο και δεν ήταν στην Αττική. Ναι. Εδώ μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. Άκουσα λοιπόν και τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμανλή, να λέει ότι πάνω κάτω για αυτά ευθύνονται η προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Δεν είπε το όνομα Δούρου, αλλά νομίζω όλοι καταλάβαμε ότι εννοούσε εσάς. Είδαμε όλα αυτά να ντύνονται και με αναλύσεις πόσο λάθος είχαν μπει τα κορμοδέματα και διάφορα άλλα τέτοια που δεν είμαι ειδικός να σας τα πω, που υποτίθεται ότι θα προστάτε μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 18. Οπότε μια απάντηση γι' αυτό και μετά γυρίζουμε. Ξεκινάω από το δεύτερο, ναι. Αυτό με τα κορμοδέματα. Είναι πολύ γνωστό ότι είναι εύκολο το θράσος να πατήσει πάνω στην έλλειψη ενημέρωση των συμπολιτών μας. Έτσι λοιπόν η θωράκιση αντιπλημμυρική που μπορεί να γίνει ιδίως μετά από πυρκαγιές και μάλιστα φωνικές, είναι εξ ολοκλήρου αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Επειδή ως περιφερειάρχης δεν συνήθιζα να παριστάνω τον κακώς εννοούμενο αυτοδιοικητικό ή δημόσιο υπάλληλο που περιχαρακώνεται γύρω από τις αρμοδιότητές του, mm-hmm. όταν ανακάλυψα... Αυτό μπορεί και να το πληρώσατε. Το πληρώσω, ναι, διότι όταν βγάζεις το κεφάλι σου πολλά, δηλαδή όταν βοηθάς τη δημόσια υγεία και τα νοσοκομεία, όταν κάνεις έργα τεράστιων διαστάσεων και υποδομές όπως το φαλυρικό, καλλιεργείς και μία εικόνα, γιατί πάντα εγώ συνομιλώ με τους καλοπροαίρετους, όχι με τον κύριο Καραμαλή, έτσι, τον κύριο Μητσοτάκη. Σου λέει δεν μπορεί, θα έχει και αυτή μια ευθύνη. Δηλαδή, καμιά φορά μου λένε οι συνεργάτες μου, δεν λούφαζες κι εσύ σαν τους άλλους 12 ή σαν τον προηγούμενο, να μην έχουμε στο κεφάλι μας όλη αυτή την κριτική. Άρα, λέω λοιπόν, δεν μπορεί ούτε ο κύριος Τζικώστας, έτσι, που θρυνήσαμε θύματα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ούτε ο κύριος Χατζημάρκου, που είναι του Βόρειου Αιγαίου, ούτε ο κύριος Αρναουτάκης, που μέσα στην προεκλογική περίοδο θρυνήσαμε εκεί 6 νεκρούς από μια φωνική καταιγίδα μήνα Απρίλιο, δεν μπορεί εκ του νόμου να παρέμβει στο ορεινό κομμάτι των δασών. Επειδή ξαναλέω, έβαζα πάντα το κεφάλι μου που χρειαζόταν ο τόπος και οι πολίτες, είπα από το να αφήσουμε την αποκεντρωμένη δίκηση να μην κάνει τίποτα, ας τη χρηματοδοτήσουμε με διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων, ώστε να τοποθετήσει εκεί πάνω κορμοδέματα για να μην έχουμε τις σημερινές εικόνες. Από εκεί και πέρα, το τι έχει κάνει αποκεντρωμένη είναι άλλης τάξης θέμα. Πάμε τώρα πίσω στον Υπουργό. Τα κούβερεσέ, λοιπόν, για να το λέμε έξω από τα δόντια. Τα κούβερεσέ. Μιλάμε για έναν Υπουργό με τον επικεφαλής του Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, όπου δεν έχουν κανένα χέγγιο αξιοπιστίας, αφού πριν από λίγους μήνες τάζανε στον κόσμο δρόμο που ήδη υλοποιείται από την περιφέρεια. Ναι. Έτσι, το θυμάστε. Ήτανε στα όρια του Φεδρού. Ευτυχώς η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτά τα αποκαθιστά. Επομένως, αφήστε τον κύριο Καραμαλή να λέει ό,τι θέλει και να μπαίνει πίσω από το παλαιομοδίτικο, αν και νέος άνθρωπος πήραμε καμένη γη. Και ελάτε να δούμε αυτή τη στιγμή πώς μπορούμε να θωρακιστούμε από την κλιματική αλλαγή, διότι ήρθε, είναι εδώ για να μείνει. Και δεν βλέπω, όπως και με το προσφυγικό μεταναστευτικό, η κυβέρνηση να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξαναλέω, του ΟΗΕ και των ευρωπαϊκών πολιτικών. Βέβαια, επειδή είπατε πριν ότι χρειάζεται διψήφιος αριθμός δισεκατομμυρίων για να αποκατασταθούν όλα αυτά που έχουν γίνει και να γίνουν σοβαρά αντιπλημμυρικά, να ρωτιέμαι μήπως είναι πιο απλό τελικά να πάρουμε απόφαση ότι δεν μπορούμε με τόσα ακραία φαινόμενα να χτίζουμε μέσα σε ρέματα. Δηλαδή, αν δούμε και τα πλάνα, η φύση έχει κάνει αυτό που ήθελε. Ακούστε. Εδώ τώρα, στη δική μας μικρή μεγάλη πατρίδα, έχουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έρχονται και κάθονται σε παθογένειες δεκαετιών. Η λέξη φροντιστήριο, καθώς και το αυθαίρετο σπίτι, όσες γλώσσες και να μιλάς, είχα την τύχη οι γονείς μου να θυσιάσουν αρκετούς πόρους οικογενειακούς για να γίνω πολύγλωσση, είναι κάτι που είναι δύσκολο να το εξηγήσεις. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, το να πας όχι σε ένα αξιωμάτωχο στις Βρυξέλλες, σε ένα φίλο σου και να του πεις ότι κοίταξε, εμείς κάνουμε φροντιστήρια. Ενώ πηγαίνουμε σχολείο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο. Ή ότι εμείς έχουμε μία λογική που μπορεί να χτίζεις μέσα σε ένα ρέμα και μετά από λίγο αυτό να καθίσταται νόμιμο, σε κοιτάει, πιστέψτε με, με απορία, για να μην πω τίποτα άλλο και έχουμε θέματα με το ΕΣΟΡΟΥ και δεν έχουμε ξανακαλέσει. Όχι, μην το κάνετε αυτό. Λοιπόν, η Κινέτα είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως περίπου άλλοι, με συγχωρείτε, άλλοι 20 οικισμοί στο σύνολο της Αττικής και τουλάχιστον 100 στο σύνολο της πατρίδας. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω μία μικρή ιστορία έτσι διδακτική. Όταν έγιναν πέρσι οι φωνικές φωτιές, με την συνεργασία του τότε ΑΓΕΘΑ, μετέπειτα Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κύριου Βαγγέλη Αποστολάκη, βρήκαμε μηχανήματα τόσο του στρατού, του Δήμου, αλλά και της περιφέρειας και μπήκαμε μέσα στο ρέμα Ραφίνας, το μεγάλο ρέμα Ραφίνας, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών. Πάλι με μια λογική ότι στρατηγός ο ένας, περιφερειάρχης η άλλη, αλλά εδώ πρέπει να βοηθήσουμε, για να καθαρίσουμε τα φερτά υλικά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι είχαμε μείνει και δύο. Μάλιστα. Διότι ενδεχομένως φοβήθηκαν ότι αν πέφταμε πάνω σε αυθαίρετο θα έπρεπε και να τον γκρεμίσουμε, παρόλο που τα αυθαίρετα δεν είναι αρμοδιότητα πολλό δε μάλλον του ΑΓΕΘΑ, αλλά ούτε και της περιφέρειας. Άρα λέω το εξής. Εμείς ακόμα και κλιματική αλλαγή να μην είχαμε, έχουμε επιβαρύνει με απαράδεκτη ανθρώπινη παρέμβαση τόσο πολύ το λεκανοπέδιο που δώσαμε ραντεβού. Τώρα, αυτό όμως δεν είναι άλοθη για το γεγονός ότι μία σειρά νομαρχιακών δικήσεων, περιφερειακών δικήσεων, δημοτικών δικήσεων, καθώς και εθνικών κυβερνήσεων, δεν έκανε αυτό που κάναμε εμείς 5 χρόνια πριν το αυτονόητο. Έχουμε μισό δις και αντί να το πάμε σε φιέστες για τον εθελοντισμό, δεν τα λέω τυχαία,
Ναι. Και τα λέω τυχαία, γιατί από τις πρώτες αποφάσεις που είχαμε πάρει αυτό το τρίμηνο, είναι κάτι γιορτές εθελοντισμού, κάτι τέτοια. Τα βάλαμε σε αντιπλημμυρικά. Στο Κερατσίνι, ας πούμε, θρυνούσαμε θύματα. Και πολλά κονδύλια σε τοπικά κανάλια για διαφήμιση με απευθείας αναθέσεις κλπ. Λοιπόν, στο Κερατσίνι, θέλω να σας πω, υπήρχε μια περιοχή που ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλων, δημάρχων, πολιτών, καταστηματαρχών. Ναι. Έγινε επιτέλους ένα αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν μπορώ να πάρω τις φιλόξενες κάμερες του Κόντρα και να πάω να το δείξουμε. Καταλάβατε. Και άρα δεν ήταν προτεραιότητα στους προηγούμενους, αφού δεν είχε κορδέλα. Επομένως, λέω. Να σοβαρευτούμε, να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε εθνικές στρατηγικές πια και ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο συντάσσουμε προϋπολογισμό μέρες που είναι και φαντάζομαι θα έχετε σχολιάσει τον προϋπολογισμό που έφερε η Νέα Δημοκρατία ο κ. Μητσοτάκης. Όντως, αλλά για να μην είναι μονοθεματική η συνέντευξή μας, η κουβέντα μας, τι γεύση σας άφησε η συνταγματική αναθεώρηση, αλήθεια? Μία χαμένη ευκαιρία. Τίτλο. Μια χαμένη ευκαιρία και επίσης να αρχίσουμε να μετριόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Ποιοι παριστάνουν τους φιλελεύθερους ευρωπαϊστές κεντροδεξιούς. Γιατί το λέτε όταν αυτό? Καταψηφίζουν, για παράδειγμα, τη συνταγματοποίηση των διακρίσεων σε σχέση με το φύλλο, την ταυτότητα, του σεξουαλικό προσανατολισμό, αν έρχονται στους 178, να μετρηθούμε σε σχέση με το τι είπαμε πρόσφατα προεκλογικά για την αξιοπρεπή διαβίωση των κατοίκων τούτης της χώρας, που θα είδατε ότι δεν πέρασε, και όχι μόνο δεν πέρασε, με αφορμή τουλάχιστον κειμένο εισόδημα, έχει και το θράσος η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι δεν το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι κρίμα. Είναι πάρα πολύ κρίμα, διότι θέλω να σας πω ότι οι προτάσεις τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως απερχόμενη κυβέρνηση πια, γίνανε για πρώτη φορά στην πατρίδα μας, ενώ συνηθίζεται σε άλλα κράτη-μέλη, με διαβούλευση. Ναι. Δηλαδή, κατατέθηκαν προτάσεις οι οποίες δεν ήταν απότοκες κάποιων παράκεντρων του Μέγαρου Μαξίμου Πρωθυπουργίας Τσίπρα. Ήταν προτάσεις των επιμελητηρίων, των ακαδημαϊκών, της μεσαίας τάξης. Πήγαμε σε θέατρα και δημοτικά θέατρα σε όλη την Ελλάδα και φτάσαμε να καταθέσουμε προτάσεις που αφορούν μέχρι την ιστορία της προστασίας των ζώων σε μια χώρα που έχουμε πρωτιά κακοποίηση ζώων. Ναι. Από όλα αυτά έχουμε μια συνταγματική αναθεώρηση άτολμη σε μια λογική που μας πάει πάρα πολύ πίσω. Μάλιστα. Κυρία Δούρου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.